Τι μηνύματα παίρνετε για το ασφαλιστικό? Το λέω γιατί στο εσωτερικό έχει αναπτυχθεί μια πολιτική σύγκρουση στο αρχικό σχέδιο το οποίο έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, ανάμεσα στην κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το εξωτερικό όμως γίνεται αποδεκτό ή θα έχουμε πρόσθετα? Προς γιατί, το χειρότερο. Ναι, ακούγονται πληροφορίες ότι πιέζουν. Πιέζουν. Πιεζόμεθα. Που λένε. Δεν υπάρχουν μόνο δύο μέτωπα στη συζήτηση. Καταλαβαίνω πώς το περιγράφετε. Εγώ θα λέγω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις συζητήσεις οι οποίες γίνονται παράλληλα. Τουλάχιστον εμείς έτσι το αισθανόμαστε. Και μια εσωτερική. Έχουμε μια συζήτηση η οποία γίνεται στο εξωτερικό, η οποία πρέπει να ομολογήσω ότι ξεκίνησε με ωραία μεθοδικότητα. Δηλαδή και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εργασίας είναι έξω. Να πούμε ότι ενημερώνουν σήμερα, κύριε Σακαλώτας. Ταυτόχρονα υπάρχει μια συζήτηση η οποία. Και βέβαια από Δευτέρα ξεκινάει εδώ. Στην χώρα δηλαδή η διαπραγμάτευση. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται με τους πολιτικούς φορείς, η οποία έχει ξεκινήσει από το Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών, τότε τη σύσκεψη που κάλεσε ο Πρωθυπουργός, που υπήρχε τότε η πρώτη άρνηση της αντιπολίτευσης να υποστηρίξει τιμή περικοπή των συντάξεων. Συνεχίζεται, έχει κύματα, θέλω να τα περιγράψω συνέχεια. Έχουμε τη συζήτηση η οποία γίνεται με την παραγωγή και την οικονομία ουσιαστικά, αλλά όχι μόνο τους εργοδότες, αλλά και τους εργαζόμενους. Ουσιαστικά με τον κοινωνικό χώρο. Και υπάρχει και μια συζήτηση. Δεν γίνεται συζήτηση. Και υπάρχει και μια συζήτηση που γίνεται εσωτερικά σε εμάς. Γίνεται συζήτηση. Η οποία γίνεται και εκτός θεσμών και εντός θεσμών. Δηλαδή και σε συναντήσεις με θεσμικούς φορείς. Παραδείγματος χάρη, εμείς είχαμε συναντήσεις με όλους τους επαγγελματίες. Παραδείγματος χάρη. Με όλους τους φορείς των επιστημών. Με τις ομοσπονδίες βιοτεχνικών σωματείων. Με τους παραγωγούς σχεδίου και ο Πρωθυπουργός. Και υπάρχει και συζήτηση που γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία είναι αρκετά έντονη. Εργώδης, θα έλεγα, και χθες υπήρχε αντίστοιχη σύσκεψη στη Βουλή, παράλληλα στο Υπουργείο Εργασίας. Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα για το 85-90% του πλαισίου. Πρέπει να λύσουμε ακόμα όμως αρκετά επιμέρους θέματα. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν ζητήματα. Στο επίπεδο των πολιτικών κομμάτων, εμένα μου θυμίζει αυτή η ιστορία. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο μικρό στον Καρχαρία για τα νέα κύματα. Που κάθε λίγο και λίγα ερχόταν. Δηλαδή, έχουν κυκλοφορούν κάτι φωτογραφίες με καρχαρίες. Ερχόταν ένα νέο κύμα πληροφορίας. Δηλαδή, στην πρώτη φάση η αντιπολίτευση βγήκε και μας κατηγόρησε για περικοπές. Σε έξαλλη κατάσταση. Να. Μαζεύτηκε. Δεν υπάρχει περικοπή. Στη δεύτερη φάση η αντιπολίτευση βγήκε και μας. Βέβαια. Στην πρώτη τη κυβέρνηση δεν υπάρχει περικοπή. Ναι, το ότι θα μπορέσουμε να περάσουμε απ' έξω εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Αλλά δεν υπάρχει περικοπή στην πρώτη τη κυβέρνηση. Λοιπόν, το δεύτερο έρχεται και. Δεν πάμε σε λεπτομέρειες. Εγώ μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν υπάρχει καμία κατάργηση, αλλά κρατάω ένα κλίμα λίγο. Θα το συζητήσουμε προφανώς. Για τους νέους συνταξιούχους τι συμβαίνει? Ακόμα και για τους νέους συνταξιούχους λοιπόν υπάρχει προσωπική διαφορά, η οποία έρχεται και καλύπτεται από την κυβέρνηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ ο ίδιος ο κ. Κατρούγκορος παραδέχτηκε ότι οι νέοι συνταξιούχοι θα έχουν μειώσει. Ο ίδιος το είπε προχθές. Και αυτό είναι λογικό. Γι' αυτό ακριβώς και για τους νέους συνταξιούχους υπάρχει πρόβλημα της προσωπικής διαφοράς, το ίμιση βέβαια, γιατί πολύ απλά. Κύριε Καραγκούνη, δεν θέλω να το ανοίξω, αλλά ναι, είναι γεγονός. Αφού καταστρέψατε τα αποθεματικά των ταμείων, δεν ζητάνε να τώρα. Από εκεί το πρόβλημα. Πες τότε γιατί δεν μιλούσαμε για συντομιώσεις συντάξεων. Γιατί είχατε ένα νόμο του 2010 που δεν μπορέσατε να εφαρμόσετε, κύριε Καραγκούνη. Θέλετε να το σηκώσουμε το κλίμα? Και τι να το σηκώσουμε? Αν θέλετε λοιπόν να το σηκώσουμε. Πέρσι δεν συζητούσε κανένα. Το Δεκέμβριο του 2014 συζητούσε κανένα για μειώσεις συντάξεων. Καταλάβει λοιπόν η κοινωνία. Γιατί το καθένα καταλάβει και οι θεσμοί και γι' αυτό του διώξανε κακήν κακό σε την πέμπτη αξιολόγηση. Τα λέμε και αυτά. Γιατί προηγουμένως άκουσα και την κουβέντα που κάνατε με τον κύριο Τσακλόγλου ότι η χώρα τάχατε ήταν σε παράθυρο ανάπτυξη στο τέλο του 2014. Η χώρα ήταν στην καταστροφή στο τέλο του 2014. Κύριε Φάμερε, τώρα μπορείτε να το αρνηθείτε. Έχουμε περάσει σε αρνητικό έδαφος. Όλοι το λένε. Εχθροί και φίλοι το λένε αυτό. Μόνο εσείς δεν το παραδείξατε. Αυτό το οποίο ήταν ξεκάθαρο ήταν ότι η χώρα δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει ούτε τις δικές της δεσμεύσεις. Τις δικές της δεσμεύσεις, τις δικές τους, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα. Για άλλους λόγους. Για πολιτικές και διέξοδες. Εκεί πέρασαν στο Καλαματιανό, να το πω πιο καλά. Να σα πω τώρα κάποια νούμερα, γιατί έχει ενδιαφέρον να πούμε νούμερα. Να μιλήσουμε για λίγο συγκεκριμένα, ναι. Λοιπόν, μα ενδιαφέρει λοιπόν η ανάπτυξη και η εργασία, γιατί το είπαν και προηγουμένως οι συνομιλητές σας, χωρίς αυτή. Δεν μπορεί να καλύψει ούτε το χρονικό ούτε το ασφαλιστικό. Ακριβώς. Ξέρετε ποιος ήταν ο μέσος χρόνος αναμονής φακέλου στον αναπτυξιακό νόμο με την προηγούμενη κυβέρνηση? 29 μήνες. Τώρα πώς είναι? Ξέρετε πόσες υποθέσεις είχαν σε αναμονή εγκεκριμένης προχρηματοδότησης ιδιωτικής επένδυσης? 6.300 σχέδια. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια περίμεναν παγωμένα? 5,5 δισεκατομμύρια ιδιωτικές επενδύσεις επί 3 χρόνια. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτά? Ξέρετε βεβαίως. Ξέρετε ότι από το 2012 η Ευρώπη είχε απαγορεύσει τη χρηματοδότηση ιδιωτικών κρατικών ενισχύσεων ενώ προς ιδιωτικές επιχειρήσεις? Γιατί υπήρχε μια αιστεία διαφθοράς την οποία ανακάλυψε, μάλλον εκαθάρισε, γιατί ξεκίνησε με την κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Σταθάκης το Μάιο του 2015.
Ποιο τα άλλαξε όλα αυτά? Ωραία. Ο καινούριο αναπτυξιακό. Ο οποίο φέρνει. Αυτά που λέτε, κύριε Ο καινούριο αναπτυξιακό. Ο οποίο ο Γενικό Γραμματέα Μεγάλων Επενδύσεων τον έχει ήδη παρουσιάσει στου παραγωγικού φορεί. Γιατί αυτό ξέρω ότι έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Είναι, θα μπει προ νομοθέτηση και παρουσιάζεται ήδη θεσμικά αυτό το μήνα. Ενώ ταυτόχρονα ήταν, είναι η πρώτη φορά που η χώρα έκλεισε με 500 εκατομμύρια υπερκάλυψη το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Γιατί περιμέναν να αποτύχουμε. Μα έχουν κάνει και επερώτηση μάλιστα αύριο στη Βουλή. Θα μπει επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας γιατί αποτύχαμε στο παλιό ΕΣΠΑ, την οποία την καταθέσαμε τον Νοέμβριο και τέλος Δεκεμβρίου κλείσαμε με υπερκάλυψη 500 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματική αγορά, γιατί σας ενδιαφέρει αυτή η ανάγνωση, στην πραγματική αγορά λοιπόν μπήκανε σε 4 μήνες 5 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη και πραγματική οικονομία. Άρα η χώρα πράγματι ήταν κολλημένη και διοικητικά και παραγωγικά και πολιτικά. Υπήρχαν και διέξοδα στην ανάγνωση του πολιτικού χάρτη και τώρα προσπαθούμε λοιπόν να στήσουμε ένα ασφαλιστικό εκεί που δεν υπάρχει. Λέω λοιπόν και το καταλαβαίνω. Ναι, είναι υπήρχαν... όλοι εναντίον σας όμως, κύριε Φάμελε. Υπάρχει αυτή Εγώ τη στιγμή. Εγώ ακούω τους πάντες να είναι εναντίον σας. Θα μείνετε μόνοι σας στο ασφαλιστικό. Θα μείνουμε μόνοι μας. Θα μείνετε μόνοι σας να περάσετε ένα ασφαλιστικό πολύ πιο βάρβαρο από το σχέδιό σας. Γιατί οι δανειστές σας έχουν βγάλει πολλές κίτρινες κάρτες και αρχίζουν να κοκκινίζουν από ό,τι βλέπω εγώ σε πολλά σημεία προς το χειρότερο. Επομένως, πώς θα τα καταφέρετε? Ωραία. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Εμείς μπορεί να μείνουμε μόνοι μας στο επίπεδο των κομμάτων τα οποία αδυνατούσαν και αδυνατούν να αναλάβουν πολιτική ευθύνη. Όμως δεν θα μείνουμε μόνοι μας όσον αφορά τους συνταξιούχους που δεν θα κοπεί η σύνταξή τους, τους εργαζόμενους που θα έχουν ταμεία ασφαλιστικά για το μέλλον, που αφορά και εσάς και εμάς. Ναι. Γιατί το ζήτημα σήμερα... Για τους επαγγελματίες που θα βρεθούν να φορολογούνται για την εισφορά. Αγρίως, τι Ωραία. Έκανε. Πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους αγρότες θα κάνετε. Γιατί επιτρέψτε να σας πω ότι και εγώ ως μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Ωραία. Σήμερα για το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών, επιβεβαιωμένο, μειώνονται οι εισφορές, γιατί για τους μηχανικούς που η κατώτατη, το κατόφλι εισαγωγής ασφαλιστικό ανερχόταν περίπου 400 ευρώ το μήνα, ενώ δεν έπαιρναν ούτε ένα ευρώ τζίρο, γιατί τα είχε κλείσει όλα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ σε επίπεδο κατασκευής, γιατί αυτό γινόταν στην Ελλάδα. Σήμερα δημιουργείται ένα πρώτο κατόφλι στα 225. Και συζητάμε με το τεχνικό επιμελητήριο και τους δικηγόρους και τους γιατρούς να υπάρχει και χαμηλότερο κατόφλι. Δηλαδή να επιτρέπεται ο προσδιορισμός χαμηλότερου φορολογητέου εισοδήματος, άρα να μπαίνεις σε αντιστοίχηση με το εισόδημά σου. Άρα και για τους επιστήμονες, ιδιαίτερα στις χαμηλές βαθμίδες εισοδήματος, δημιουργείται πιο δίκαιο και πιο ανεκτό οικονομικά σύστημα. Υπάρχει ένα ερώτημα, από πάνω τι κάνουμε στους από πάνω. Στο από πάνω. Ωραία. Άρα λοιπόν, το μήνα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δέσμευση του Υπουργού Δημόσια, η οποία έχει καταγραφεί, που λέει ότι εξετάζουμε τις ελαφρύνσεις και στις υψηλό βαθμό. Κατά τι. Δηλαδή αν δεν το κάνει 35-36, το κάνει 30. Όχι. Αυτό όχι, τι είναι. Έχετε δεν είναι φορολογία. Τέτοια, έχετε μια τέτοια εξαγγελία. Όχι, εσείς την έχετε. Δεν έχουμε τέτοια. Όχι. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω είναι το εξής. Ότι για τους αδύναμους επιστήμονες, επαγγελματίες, ενώ για τους αδύναμους οικονομικά προς το παρόν, διότι εκεί τους οδήγησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μάλιστα. Θα υπάρχει ελάφρυνση στις ασφαλιστικές φορές, επιβεβαιωμένο. Αλλά εξετάζουμε τη δυνατότητα ελάφρυνσης και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Γι' αυτό σας είπα. Γι' αυτό σας είπα ότι το 90% έχει επιληθεί στο ασφαλιστικό. Δηλαδή, όλοι οι μισθωτοί και όλοι οι συνταξιούχοι δεν έχουν πρόβλημα και είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι μέχρι 1.500 ευρώ. Αυτά πού θα τα βρείτε, κύριε Φάμελε? Υπάρχει σοβαρό. Εάν ελαφρυνθούμε όλοι και βγάλουμε και λεφτά με το ασφαλιστικό σας, πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Την ανάπτυξη καταρχήν. Γιατί μας παρουσιάζεται μια μαγική εικόνα. Όχι, ότι δεν θα επιβαρυνθεί κανείς περίπου. Υπάρχουν καταρχήν δύο σημαντικές παράμετροι τις οποίες πρέπει να επαναφέρουμε σε ζήτηση. Πρώτον, ότι εμείς ζητήσαμε συμφωνία να μπει μέσα η καταπολέμηση μαύρης εργασίας που δεν γινόταν μέχρι τώρα. Δεύτερον, ότι εμείς θα επιβάλλουμε συγκεκριμένα μέτρα αυτή τη στιγμή για την εισφοροδιαφυγή που επίσης την επέτρεπε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ ακούω μια κριτική, κύριε Φάμελε, μισό λεπτό για να την προχωρήσω. Όχι, λέω, υπάρχουν πόροι στην αγορά οι οποίοι δεν συλλέγονται. Όχι, ναι, και αυτό είναι. Και ταυτόχρονα ότι ίσα-ίσα ενώ έχουμε πόρους στην αγορά που δεν συλλέγονται, το σχέδιο επιτείνει την τάση και προς μαύρη εργασία και προς αδήλωτο εισόδημα. Καταρχήν, το σχέδιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα ακούω και από ανθρώπους που δεν είναι αντίπαλοι σας πολιτικά. Συνδυάζεται. Άκουσα την ίδια κριτική από τον κύριο Ρομπόλη προχθές. Λέω το. Που είναι και γνώστης του ασφαλιστικού στο κάτω. Μα είναι λογικό. Το σχέδιο αυτή τη στιγμή συνδυάζεται και με θεσμούς στον έλεγχο της εργασίας. Αλλά ξέρετε ότι συνδυάζεται και με μεγάλες τομές οι οποίες θα γίνουν στο φορολογικό, εκεί που μιλάμε για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, έτσι ώστε με τον συνδυασμό αυτό να υπάρχει περιορισμός της φόρο ή φοροδιαφυγής. Όχι, πρέπει να αλλάξουμε περισσότερο το πράγμα. Δεν πρέπει να πιο πραγματική αγορά. Πραγματικού, ναι. Είναι του πραγματικού. Ένας πολίτης βγάζει πολύ λίγα λεφτά. Είναι προφανές ότι θα είναι λίγες οι φορές του, θα είναι και η σύνταξη του. Θα είναι και λιγότερες και η σύνταξη του μπορεί να είναι και καλύτερη. Μπορεί να είναι και λίγο καλύτερη. Ωραία. Παίρνει, ας πούμε, ο άνθρωπος 600 ευρώ, ξέρω εγώ σύνταξη. Ωραία. Είναι ένας άλλος πολίτης, λοιπόν, ο οποίος βγάζει παραπάνω λεφτά. Βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα. Αυτός έχει περισσότερες εισφορές. Αυτός με βάση το δικό σας σχέδιο καταλήγει να παίρνει περίπου όσα θα παίρνει και ο άλλος που έχει
Α, όχι, δεν 500. Έχετε δίκιο. Δεν έχετε δίκιο. Πώς δεν έχω δίκιο. Αυτό που καταφέρει αυτό το σύστημα καταρχήν είναι να εξασφαλίσει. Να παίξει το πεντάρικο. Όχι, όχι. Να εξασφαλίσει. Καταρχήν μιλάτε τώρα δεν για. Δεν τον οδηγούμε τον άλλον. Αφού θέλουμε να αναπτύξουμε και τον πλούτο, υποτίθεται για να μπουν και περισσότερες φορές μέσα, να υπάρχει εργασία στον κόσμο κτλ. Δεν οδηγούμε τον άλλον. Μην χρησιμοποιείτε λέξεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην πολιτική επικαιρότητα χτες. Ναι, γιατί δεν διεκδικούμε τον πλούτο, την εργασία διεκδικούμε. Την εργασία λέω. Εδώ διαφέρουμε τον κύριο Καραγκούλη. Τον εθνικό πλούτο εννοώ, της χώρας. Δεν οδηγούμε τον άλλον. Ναι, το εθνικό δεν οδηγούμε τον άλλον. Σου λέω εγώ, γιατί τρελώσιμε, να τα δηλώνω. Μουρλώσιμε, μαύρα. Ωραία. Εγώ λέω, λοιπόν, και τον εργοδότη το εγώ λέω λοιπόν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε σε μια οργάνωση κοινωνίας η οποία δεν θα έχει μαύρα. Θα το κάνουμε όλοι μαζί αυτό. Θα βοηθήσετε και εσείς με την ιστορία. Για ενώ και λοιπόν, στο θεσμικό περιβάλλον πώς βοηθάει. Στο επίπεδο της κουλτούρας και των αξιών πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρας και αξιών. Λέω θα βοηθήσει το οικονομικό και πραγματικό περιβάλλον. Εκτός από το περιβάλλον θα βοηθήσετε και εσείς στο επίπεδο των αξιών και της κουλτούρας. Συμφωνώ απολύτως, αλλά.